Καλημέρα σας. Να σας καλωσορίσω στη σημερινή διάσκεψη τύπου για την παρουσίαση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος αυτοματοποίησης σημείων συναλλαγής, το γνωστό Counter Automation System, του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Δίνω τον λόγο στον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τον δικό του χαιρετισμό. Αγαπητέ Υφυπουργέ Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, αγαπητοί εκπροσώποι των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, αγαπητά στελέχη του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής, αγαπητά στελέχη του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αγαπητοί συνεργάτες, είναι με ιδιαίτερη χαρά που παρευρίσκομαι σήμερα στην εναχτήρια παρουσίαση ενός έργου στρατηγικής σημασίας για το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Το Σύστημα Αυτοματοποίησης Σημείων Συναλλαγής αποτελεί την ναυαρχίδα των έργων που υλοποιήθηκαν και θα υλοποιηθούν για το τμήμα. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να πάρει σάρκα και οστά ένα όραμα που ξεκίνησε πριν 10 χρόνια και πέρασε από τις συμπληγάδες της οικονομικής κρίσης του 2013. Ωστόσο, με το πείσμα και την αποφασιστικότητα που επιδείχθηκε και με τη στενή συνεργασία του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής και του Υφυπουργείου, βρισκόμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να ξεκινούμε την υλοποίηση ενός έργου με προϋπολογισμό 2.254.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Το μεγαλύτερο που αναλήφθηκε μέχρι σήμερα για το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής και του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για τη δουλειά που έχουν κάνει μέχρι σήμερα και να τους καλέσω μαζί με τον ανάδοχο του έργου, την κοινοπραξία Cosmos Computers AEV και τη CBS IT Systems Cyprus Limited να εργαστούν άοκνα για την επιτυχή και έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου. Τα χαρακτηριστικά του έργου και τα ωφέλη που θα προκύψουν για το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών θα αναλυθούν στη συνέχεια. Ως Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και πολιτικός προϊστάμενος του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, θα ήθελα να εκφράσω την αποφασιστικότητα του Υπουργείου και της κυβέρνησης γενικότερα για την ενίσχυση του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών με κάθε τρόπο, ούτως ώστε να καταστεί ένας τεχνολογικά εξελιγμένος οργανισμός, ο οποίος να συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομική, εμπορική και κοινωνική δραστηριότητα του τόπου. Ο τομέας των ταχυδρομικών υπηρεσιών έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Από τη μία, ο τρόπος επικοινωνίας των ανθρώπων έχει γίνει κατ' εξοχήν ψηφιακός, με αποτέλεσμα η παραδοσιακή αλληλογραφία να μειωθεί δραματικά. Από την άλλη, η τεχνολογία έχει ανοίξει νέους δρόμους δραστηριότητας για τα ταχυδρομεία, κυρίως με την άθληση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Επενδύοντας στον τομέα αυτό, το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών έχει αναβαθμίσει και επεκτείνει τα τελευταία 2 χρόνια το δίκτυο των αυτόματων θηρίδων 24ωρης παράδοσης δεμάτων, το Parcel 24, αυξάνοντας τα σημεία εγκατάστασης σε 11, ενώ σύντομα θα εγκατασταθούν ακόμη 4 ανά το Παγκύπριο. Η υπηρεσία αυτή έχει αγκαλιαστεί από το κοινό, ενώ κατά τη διάρκεια τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης φάσης της πανδημίας αξιοποιήθηκε για την αποσυμφόρηση των ταχυδρομικών γραφείων. Ακόμη, έχει ξεκινήσει την πιλωτική λειτουργία του το σύστημα Θάλης, ένα ολιστικό σύστημα διαχείρισης ταχυδρομικών αντικειμένων που ενσωματώνει τεχνολογία αιχμής, καλύπτοντας με τα συνδεδεμένα με αυτό συστήματα τις νέες απαιτήσεις των ευρωπαϊκών και διεθνών ταχυδρομικών κανονισμών. Το σύστημα Θάλης θα συμβάλλει τα μέγιστα στην επιτάχυνση της διαχείρισης των εισερχόμενων αντικειμένων, ενώ θα προσδώσει ευελιξία στις τελωνιακές διατυπώσεις με στόχο τη θεαματική βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη. Λεπτομέρειες για το πρωτοποριακό αυτό σύστημα θα δοθούν σε ειδική εκδήλωση που θα διοργανωθεί σύντομα. Το έργο της αυτοματοποίησης σημείων συναλλαγής θα επιφέρει επανάσταση στον τρόπο λειτουργίας των ταχυδρομικών γραφείων και του τμήματος γενικότερα. Δεν είναι υπερβολή να χαρακτηρίσουμε το έργο ως άλμα προς τον εξυγχρονισμό. Η αλλαγή που θα επέλθει θα είναι ορατή προς τον πολίτη με την εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού και με την υιοθέτηση νέων πρακτικών και διαδικασιών εξυπηρέτησης τόσο στα ταχυδρομικά γραφεία όσο και από το διαδίκτυο. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους και η υιοθέτηση ψηφιακών καναλιών εξυπηρέτησης βρίσκει εφαρμογή και στα ταχυδρομεία, παρόλο που εξ ορισμού διαχειρίζονται αντικείμενα σε φυσική μορφή.
Κατακόρυφη, αναμένεται να είναι η βελτίωση και σε όλες τις διαχειριστικές εργασίες, καθώς και στα επίπεδα ελέγχου και ασφάλειας. Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών είχε χαρακτηριστικά τα οποία το καθιστούν ένα πολύτιμο εργαλείο άσκησης πολιτικής και εξυπηρέτησης του πολίτη, αφού έχει παρουσία πανκύπρια τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η λειτουργία των 7 κέντρων πολίτη, τα ΚΕΠΟ, τα οποία σύντομα θα αυξηθούν κατά έναν, καλύπτοντας εκτός από τις πόλεις και 4 αγροτικές περιοχές. Η τεχνολογία έχει αξιοποιηθεί και στην περίπτωση των ΚΕΠΟ, με τη λειτουργία διαδικτυακής πλατφόρμας για γρήγορη και εύκολη διευθέτηση ραντεβού σε όλα τα ΚΕΠΟ. Κάτι που συνέτεινε στην αποσυμφόρηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς και στη βέλτιστη διαχείριση του προσωπικού. Τελειώνοντας, αυτόν τον σύντομο χαιρετισμό μου διαβεβαιώνω ότι ο εξυγχρονισμός του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών θα συνεχίσει και με νέα έργα, δίνοντας του τα εργαλεία για να μπορεί να φέρει σε πέρας με επιτυχία την αποστολή του. Και εκφράζω για ακόμα μια φορά τις ευχαριστίες μου προς το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, προς τον Υφυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Κόκκινο και το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής για τη συνεργασία. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Και τώρα ο λόγος στον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, κύριο Κυριάκο Κόκκινο. Φίλε Υπουργέ, αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, θα ήθελα με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω θερμά για την πολύ εντατική δουλειά, την αγαστή συνεργασία που είχατε για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα του να μπει ακόμα ένα λιθαράκι, έναν πολύ κομβική σημασία έργο για το ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους. Το Υφυπουργείο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών, το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, έχουν δουλέψει εντατικά για να φέρουν εις πέρας το ξεκίνημα αυτού του έργου. Είναι κομβικής σημασίας, γιατί έχει δύο βασικά στοιχεία, τα οποία είναι συστατικά στοιχεία όλων των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού. Τα δύο αυτά συστατικά στοιχεία είναι, πρώτα, πελατοκεντρικό. Είναι για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Και το δεύτερο είναι παραγωγικότητα, ώστε να μπορεί το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, μέσα σε έναν ανταγωνιστικό πλέον περιβάλλον, μέσα σε ένα μεταμορφωμένο περιβάλλον των διακίνησης αγαθών, να μπορεί να ανταγωνιστεί εισάξια, με οικονομικούς δείκτες, οι οποίοι να είναι εφάμιλοι της ελεύθερης οικονομίας. Θέλω πραγματικά να συγχαρώ όλους όσους έχουν συνεργαστεί, το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και το Υπουργείο, το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υφυπουργείου μου, την εταιρεία φυσικά να τη συγχαρώ για την επιτυχία της και είμαι σίγουρος ότι αυτό το έργο θα πετύχει και θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Τονίζω ξανά με αυτή την ευκαιρία εδώ ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους συνεχίζεται. Το όραμα μας και η αποστολή μας είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, αλλά με έργα όπως το συγκεκριμένο, σιγά-σιγά, λιθαράκι-λιθαράκι, μπαίνει ο δρόμος μπροστά για μια σύγχρονη, ανταγωνιστική Κύπρο, την Κύπρο που μας αξίζει, για μια Κύπρο με κοινωνική ευημερία. Και πάλι σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Υφυπουργέ. Και τώρα θα γίνει μια μικρή παρουσίαση της σύμβασης που έχει υπογραφεί. Λοιπόν, όπως είπαμε, η σύμβαση που έχει υπογραφεί αφορά το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αυτοματοποίησης σημείων συναλλαγής, το Counter Automation System, για τα κυπριακά ταχυδραμεία, για το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι η ενοποίηση και η αυτοματοποίηση συστημάτων και διαδικασιών καταγραφής πωλήσεων, αποθεμάτων και παραγγελιών, καθώς επίσης και οποιοδήποτε άλλων διαδικασιών του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, η αυτοματοποίηση της διαδικασίας εξυπηρέτησης του κοινού, που είναι κάτι πολύ σημαντικό για τα κυπριακά ταχυδρομεία, και σίγουρα η διευκόλυνση της ενσωμάτωσης νέων υπηρεσιών και προϊόντων. Να περιγράψουμε λίγο το σύστημα και τη σύμβαση. Η ανάθεση έγινε
μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας στην κοινοπραξία εταιριών Cosmos Computers AEV και CBS IT Systems Limited. Και μαζί μας σήμερα έχουμε εκπρόσωπο της κοινοπραξίας, τον κύριο Σπύρο Κουρή. Ο κύριος μπροστά. Η σύμβαση ανέρχεται γύρω στα 2,2 εκατομμύρια. Το σύστημα θα χρησιμοποιείται παγκύπρια από το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, το δίκτυο του οποίου αποτελείται από 53 ταχυδρομικά γραφεία. Το έργο περιλαμβάνει εξοπλισμό υποδομών, λογισμικά και κιόσκια αυτόματης εξυπηρέτησης πελατών, τα self-service kiosks και άλλα. Μέσω του συστήματος, της ιστοσελίδας και τα self-service kiosks θα προσφέρονται όλες οι υπηρεσίες που προσφέρονται σήμερα χειρογραφικά ή μερικώς μηχανογραφημένα. Ο ανάδοχος, με την υλοποίηση του έργου, θα παρέχει την προμήθεια και συντήρηση μηχανογραφικού και δικτυακού εξοπλισμού και λογισμικών, την εκπαίδευση όλου του προσωπικού των ταχυδρομικών υπηρεσιών, λειτουργική υποστήριξη και οποιασδήποτε επιπρόσθετες εργασίες απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης της σύμβασης? Η σύμβαση έχει υπογραφτεί στις 22 Φεβρουαρίου του 2021 μαζί με την ανάδοχο εταιρεία και έχουν οδηγία στις 8 Μαρτίου, την Δευτέρα δηλαδή, είναι η ημερομηνία έναρξης του έργου. Το έργο της υλοποίησης θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία σε 28 μήνες από την ημερομηνία έναρξης. Δηλαδή, στις 8 Εβδόμου το 2023, το σύστημα θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία. Η σύμβαση, όπως είπαμε και προηγουμένως, η διάρκεια της είναι 88 μήνες, δηλαδή περιλαμβάνει, εκτός από την παραγωγική λειτουργία, 5 χρόνια συντήρηση και υποστήριξη της σύμβασης και των υπηρεσιών στα ταχυδρομικές υπηρεσίες. Το σύστημα θα υπάρχουν διάφορες διασυνδέσεις με τρίτα συστήματα, όπως το MoneyGram, τις υπηρεσίες Parser24 και αρκετές άλλες και αρκετά άλλα συστήματα. Θα είναι προσαρμοσμένα τα κιόσκια αυτόματης εξυπηρέτησης πελατών για τη ζύγιση, για την εκτύπωση ετικέτας, για την πώληση γραμματοσύμων κλπ. Θα υπάρχει διασύνδεση με όλα τα διεθνή ταχυδρομεία και τα υποσυστήματα τους, όπως είναι το IPS, το CDS, το ICS2, με τα τελωνία κλπ. Και θα υπάρχουν κονσόλες διαχείρισης των θηρίδων παράδοσης και των μηχανών διαλογής των ταχυδρομικών αντικειμένων. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του συστήματος? Θα παρέχει υπηρεσίες υψηλής διαθεσιμότητας στον πολίτη, θα υπάρχει ικανότητα δυναμικής ικανοποίησης πρόσθετων απαιτήσεων χωρίς διακοπή της κανονικής λειτουργίας του συστήματος, θα υπάρχει οπωσδήποτε ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικότητας, ακρίβεια και συνέπεια των παρεχόμενων υπηρεσιών, υποστήριξη ανοιχτών προτύπων και διασφάλιση της βιωσιμότητας και μελλοντικής επέκτασης και σίγουρα ευκολία στη διαχείριση. Αυτά από μένα. Αυτά είναι όσον αφορά τη σύμβαση που έχει υπογραφτεί. Και να παρακαλέσω τον κύριο Παυλίδη, αναπληρωτή διευθυντή του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, να προχωρήσει με την δική του παρουσίαση. Να σας καλημερίσω και εγώ με τη σειρά μου τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Υφυπουργό, τον κύριο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα για τα κυπριακά ταχυδρομεία. Έναν έργο το οποίο, όπως είχε αναφέρει και ο Υπουργός στην ομιλία του προηγουμένως, ξεκίνησε πριν 10 χρόνια η ιδέα και φτάνουμε σήμερα στο παρά ένα της έναρξης υλοποίησης. Η δική μου παρουσίαση έχει να κάνει λίγο με την πλευρά του ταχυδρομείου, των ταχυδρομικών λειτουργών, πώς διαχειρίζονται τις εργασίες στα ταχυδρομικά γραφεία, ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζονται σήμερα
και πώς το νέο σύστημα αυτοματοποίησης σημείων συναλλαγής θα επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις σε όλη τη λειτουργία του τμήματος. Σε ένα ταχυδρομικό γραφείο μπαίνουν δεκάδες ή εκατοντάδες πελάτες κάθε μέρα για να εξυπηρετηθούν σε μια πληθώρα υπηρεσιών. Άρα, όπως ίσως έχετε πληροφορηθεί το τελευταίο διάστημα, λόγω των αλλαγών που έχουν επέλθει στο διεθνές σκηνικό των ταχυδρομείων, πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονική ή τελωνιακή δήλωση. Άρα, την ετοιμάζει ο πελάτης από μια εφαρμογή, πάει στο γραφείο, ο λειτουργός πρέπει να ανοίξει αυτή την εφαρμογή, να κάνει αποδεκτή τη δήλωση, μετά από ένα σύστημα που έχει δημιουργηθεί με μια μερική μηχανογράφηση των ταχυδρομικών γραφείων, θα πρέπει να καταχωρηθούν τα στοιχεία, να βγουν ετικέτες, να γίνει πληρωμή. Άρα μιλούμε για την ίδια ενεργασία, δύο διαφορετικά συστήματα. Εάν ο ίδιος ο πελάτης θέλει να στείλει χρήματα στο εξωτερικό, ο λειτουργός θα πρέπει να μπει σε άλλο σύστημα, το σύστημα της MoneyGram. Ένας άλλος πελάτης θα μπει, θέλει ταχυμεταφορές εσωτερικού Post Express, άλλο σύστημα και ούτω καθεξής με όλες τις υπηρεσίες που προσφέρονται στα ταχυδρομικά γραφεία. Αυτό και λόγω της έλλειψης ενός ενιαίου μηχανογραφικού συστήματος οδηγεί σε πολλές χειρόγραφες διαδικασίες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και την τήρηση διάφορων μητρών και αυτά σε χειρόγραφη μορφή. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα, η οποία πολλές φορές οδηγεί έτσι τους ταχυδρομικούς λειτουργούς σε λίγη απόγνωση, όπως βλέπετε και στη φωτογραφία. Γιατί, διότι όπως έχω περιγράψει, χρησιμοποιούν πολλά λογισμικά, διαφορετικών περιβάλλον το καθένα, διαφορετικά στοιχεία πρόσβασης που πρέπει ο καθένας να θυμάται πότε πρέπει να τα αλλάξει και ούτω καθεξής. Υπάρχουν πολλές χειρόγραφες εργασίες παρά τη μερική μηχανογράφηση. Έχουμε έλλειψη ψηφιακών καναλιών εξυπηρέτησης του πολίτη και του πελάτη μας, παρά και εδώ την μερική πρόοδο που έχει επέλθει. Είναι χρονοβόρες οι διαδικασίες ελέγχου των ταμείων και των αποθεμάτων, ακριβώς επειδή είναι χειρόγραφες διαδικασίες. Για κάθε νέα υπηρεσία ουσιαστικά σημαίνει και ένα νέο σύστημα με επιβάρηση στη λειτουργία του γραφείου. Και το τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, υπάρχει διαφορετικός εξοπλισμός, διαφορετικές χρονολογίες αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών, άλλα λογισμικά, άλλες απαιτήσεις, το οποίο δυσκολεύει τόσο τους λειτουργούς της πρώτης γραμμής, όσο και το προσωπικό υποστήριξης, είτε αυτό είναι από το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, είτε είναι του ταχυδρομείου. Με το σύστημα αυτοματοποίησης σημείων συναλλαγής θα έχουμε δύο πυλώνες. Είναι ο πυλώνας της εξυπηρέτησης του πολίτη και είναι ο πυλώνας της διαχείρισης. Όσον αφορά την εξυπηρέτηση του πολίτη, θα υπάρχουν τρεις άξονες. Ο ένας είναι η εξυπηρέτηση στα ταχυδρομικά γραφεία, πάντα με επίκεντρο και τον πυρήνα να είναι το σύστημα αυτοματοποίησης. Άρα, εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία του πελάτη στα ταχυδρομικά γραφεία. Το άλλο, το οποίο έχει αναφερθεί επίσης με τα κιόσκια self-service εντός του γραφείου για ολοκλήρωση συναλλαγής ή την διεκπεραίωση της μέχρι σε κάποιο σημείο. Και οπωσδήποτε κάτι πολύ σημαντικό πλέον τη σημερινή εποχή της τεχνολογίας, όλες οι υπηρεσίες που μπορεί να παρέχονται από το διαδίκτυο θα έχει πρόσβαση ο πολίτης να μπορεί να τις διεκπεραιώσει από διαδικτυακές εφαρμογές. Ταυτόχρονα, στον πυλώνα της διαχείρισης, το σύστημα θα παρέχει πληροφόρηση άμεση τόσο για το ταμείο, με την έκδοση απόδειξης μηχανογραφημένης στον πελάτη με όλες τις υπηρεσίες που έχει λάβει, κάτι που σήμερα δεν υπάρχει. Θα κρατά τα αποθέματα σε πραγματικό χρόνο, όπως επίσης στατιστικά, πολύ σημαντικά στοιχεία για τις ρυθμιστικές υποχρεώσεις που έχουμε για σκοπούς κοστολόγησης. Θα κρατά τις πωλήσεις και όλα αυτά σε πραγματικό χρόνο. Άρα, η διεύθυνση του τμήματος και τα επιμέρους μέρη του τμήματος θα έχουν πραγματική πληροφόρηση ο καθένας στο κομμάτι που τη χρειάζεται. Τα ωφέλη που θα προκύψουν, οπωσδήποτε
όπως έχει αναφέρει και ο κύριος Υπουργός προηγουμένως, θα είναι ορατή η αλλαγή, θα εξυγχρονιστεί η εικόνα των κυπριακών ταχυδρομείων, θα επιταχυθεί η εξυπηρέτηση του πολίτη, τα ψηφιακά κανάλια όπως τα έχω περιγράψει προηγουμένως, η αυτοματοποίηση και τυποποίηση των διαδικασιών σε έναν οργανισμό που δραστηριοποιείται σε 53 σημεία, είναι σημαντικό να υπάρχει η τυποποίηση διαδικασιών. Και αυτό επιτυχάνεται μέσα από μηχανογραφικά συστήματα αυτής της μορφής. Η Κεντρική Συλλογή Στατιστικών και Οικονομικών Στοιχείων, η οποία σήμερα γίνεται από μια πανσπερμία άλλων συστημάτων, με το σύστημα αυτοματοποίησης θα συλλέγονται κεντρικά και θα υπάρχει πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο. Οπωσδήποτε σημαντικός παράγοντας είναι η αύξηση της παραγωγικότητας. Με όλα αυτά τις αυτοματοποιήσεις που θα γίνουν, είναι επακόλουθο. Η βελτίωση συνθήκων εργασίας για το προσωπικό και αυτός σημαντικός παράγοντας για να επικεντρωθεί το προσωπικό στην πραγματική του αποστολή, που είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη, του πελάτη. Θα υπάρχει αυξημένο επίπεδο ελέγχου και σίγουρα με αυτό το σύστημα θα μπορούμε κάθε νέα υπηρεσία να την ενσωματώνουμε με πολύ πιο εύκολον τρόπο. Ακολουθεί μεγάλος δρόμος μπροστά μας, πολλή δουλειά, όμως τόσο εγώ όσο και ο συνάδελφος μου, ο Σοφρόνης ο Τσάρτας, με τον οποίο εναλλασσόμαστε στη θέση του αναπληρωτή διευθυντή, είμαστε αποφασισμένοι να δουλέψουμε σκληρά με όλη μας την ομάδα, ούτως ώστε αυτό το έργο να ολοκληρωθεί, αν είναι δυνατόν, πιο γρήγορα από τους 28 μήνες και να ολοκληρωθεί με επιτυχία. Σε αυτή μας την προσπάθεια είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε την αμέριστη υποστήριξη, όπως πάντα, από το Υπουργείο μας, από το Υφυπουργείο, το συναδέλφους στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής και ευελπιστούμε ότι σύντομα αυτό το έργο θα είναι πραγματικά έναν άλμα προς τον εξυγχρονισμό του τμήματος. Ευχαριστώ. Μιλάτε για το Parcel 24 που αναφέρθηκε προηγουμένως. Ναι, υπάρχουν τα συστήματα αυτά εγκατεστημένα σε 11 σημεία. Είναι με συνδρομή, μια μικρή συνδρομή, είτε ετήσια είτε τριμηνία, μηνιαία ή με τη χρήση. Άρα, ο κάθε συνδρομητής, όταν κάνει μια παραγγελία στο διαδίκτυο, χρησιμοποιεί μια τυποποιημένη διεύθυνση, την οποία του δίνουμε κατά την εγγραφή. Όταν έρθει αυτό το αντικείμενο, σε αυτήν τη φάση νομίζω ότι δεν χρήζει τελωνιακού ελέγχου, θα τοποθετηθεί στη θηρίδα της επιλογής του συνδρομητή. Έχει πρωτεύουσα επιλογή και δευτερεύουσα επιλογή, σε περίπτωση που η πρωτεύουσα δεν είναι διαθέσιμη. Μόλις μπει το αντικείμενο μέσα, ειδοποιείται ο συνδρομητής με μήνυμα SMS είτε με email, με έναν κωδικό ασφαλείας. 24 ώρες το 24ωρο μπορεί να επισκεφτεί το συγκεκριμένο σύστημα και πληκτρολογώντας αυτόν τον κωδικό θα ανοίξει η θηρίδα που περιέχει μέσα το αντικείμενο, το παίρνει, κλείνει την πόρτα και έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή. Η κατοίκο διανομή ξεκίνησε όταν είχαμε το πρώτο κύμα κορονοϊού και το lockdown. Το ταχυδρομείο, για να μην χρειάζονται απαραίτητες μετακινήσεις των πολιτών, υπάρχει η απόφαση ότι πλέον θα γίνονται κατοίκων διανομές. Και ευκήκαν οι διανομές έξω, ξεκίνησαν τις παραδόσεις των μικροδεμάτων και μετά προχωρήσαμε σε όλων των ειδών αντικειμένων, κάτι το οποίο, επειδή είχε επιτυχία, θα μείνει σε μόνιμη βάση το συγκεκριμένο. Επομένως, γίνονται κατοίκων παραδόσεις πλέον από το ταχυδρομείο. Ξεκίνησε λόγω του κορονοϊού και θα μείνει σε εφαρμογή το συγκεκριμένο. Έχει χρήσιμα στατιστικά το τμήμα ταχυδρομικών υπηρεσιών να σας τα αναφέρει, αλλά αυτό που αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε είναι ότι επειδή πριν από περασμένη εβδομάδα έκανα επίσκεψη σε ένα κατάστημα το οποίο ξεκίνησε ο άνθρωπος από μόνος του να το μετατρέψει σε ηλεκτρονικό κατάστημα ουσιαστικά και έγινε ένα από τα πιο επιτυχή στον κόσμο, στον τομέα του. Και ένας από τους λόγους της επιτυχίας του είναι και τα κυπριακά ταχυδρομεία, διότι εκατοντάδες αντικείμενα την ημέρα που παραγγελίες στέλνονται μέσω των κυπριακών ταχυδρομείων
Και ο λόγος που κάναμε την επίσκεψη ήταν για να δούμε και να συζητήσουμε με τον άνθρωπο το τι, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε και άλλον την υπηρεσία, διότι καταλαβαίνετε υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να έχουν εκατοντάδες ή και χιλιάδες παραγγελίες την ημέρα και εξαρτώνται η επιτυχία του ηλεκτρονικού εμπορίου από την παράδοση και την υπηρεσία που θα προσφέρουν τα ταχυδρομεία. Και μέσω της αναβάθμισης που επιτιμάζεται τώρα, θα βελτιωθεί η υπηρεσία πάρα πολύ, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται και να μπορούν να γίνουν και ακόμα πιο ανταγωνιστικοί οι επιχειρηματίες και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Όμως έχουν κάποια στατιστικά πολύ ενδιαφέροντα να πει, νομίζω, το ταχυδρομή. Όσον αφορά το εισερχόμενο εμπόριο, ένα μεγάλο ποσοστό διεκπαιρεώνεται μέσω των ταχυδρομικών οργανισμών από το εξωτερικό, από τις χώρες αποστολής και διοχετεύονται μέσω του ταχυδρομικού δικτύου και στην Κύπρο. Όσον αφορά την κατοίκον παράδοση, όπως είπε ο κύριος Υπουργός, η κατοίκον παράδοση γίνεται εδώ και πολλά χρόνια, επεκτάθηκε σχεδόν σε όλα τα είδη των μικροδεμάτων και εξεκίνησε και η παράδοση των δεμάτων. Όσον αφορά την παράδοση των ταχυμεταφορών, αυτές έχει χρόνια που γίνεται κατοίκον παράδοση, όπως κάνουν και οι ιδιωτικοί οργανισμοί ταχυμεταφορών. Σίγουρα προχωρούμε και σε άλλες βελτιώσεις στο όλο σύστημα. Το σύστημα που έχω περιγράψει προηγουμένως, το Parcel 24, είναι ένας εναλλακτικός τρόπος για κάποιον ο οποίος θέλει να έχει αυτήν την ευχέρεια να πάει όποτε βολεύει τον ίδιο να παραλάβει το αντικείμενο. Άρα παρέχουμε διάφορους εναλλακτικούς τρόπους. Όσον αφορά τώρα το εξερχόμενο ταχυδρομείο, τα κυπριακά ταχυδρομεία παρέχουν έναν ευρύ φάσμα υπηρεσιών, το οποίο καλύπτει από έναν απλό μικρόδεμα που είναι και το πιο οικονομικό, μέχρι και τις ταχυμεταφορές premium, το quick post, όπως είχετε δει προηγουμένως, ούτως ώστε να μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες τόσο των ιδιωτών, αλλά και των επιχειρηματιών και των ηλεκτρονικών καταστημάτων. Αυτό που ήθελα να πω πριν είναι ότι το κυπριακό επιχειρήν μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου, η επιτυχία του για τα φυσικά αντικείμενα εξαρτάται από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Τα κυπριακά ταχυδρομεία γενικότερα είναι ουσιώδης υπηρεσία και όπως έχω κάνει και αναφορά πριν, πλέον το στερεότυπο των παραδοσιακών ταχυδρομείων το βλέπουμε να φθήνει, χάνεται από την αλληλογραφία και τα γράμματα και πλέον μεταφέρεται σε άλλον τομέα που ουσιαστικά είναι μεταφορές αντικειμένων και άλλες υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει με το δίκτυο το οποίο έχει. Στην Κύπρο τοπικά υπάρχουν τα ταχυδρομικά γραφεία τα οποία ήδη συμπεριλάβουμε και άλλες υπηρεσίες όπως τα ΚΕΠΟ για να μπορείς να διεκπαιρεώσεις και άλλες δουλειές όπως και τις πληρωμές λογαριασμών, οργανισμών κοινής ωφελίας, μια απόφαση του Υπουργικού πριν από μερικούς μήνες. Και γι' αυτό και προχωρούμε και κάνουμε τις τομές που πρέπει και τις αλλαγές, γιατί όπως είπα, εξαρτάται η επιτυχία του οποιοδήποτε δραστηριοποιείται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, διότι η αγορά του δεν είναι μόνο η Κύπρος, είναι ολόκληρος ο κόσμος. Μπορεί να πουλά κάποιος αντικείμενα και να τα στέλνει από την Αυστραλία μέχρι την Αργεντινή. Παίζει ρόλο όμως το πόσο, πότε θα παραδοθεί το αντικείμενο. Και τα logistics, όλη η ροή από την ώρα που θα πάρει την παραγγελία κάποιος, να ετοιμάσει τα πακέτα, πόσο εύκολο θα είναι να παραδώσει τα αντικείμενα του στο ταχυδρομείο για να τα στείλει, για να αποσταλούν στο εξωτερικό. Και παίζεις με τις μέρες, ίσως και τις ώρες κάποια στιγμή. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς είναι πολύ απλό να γίνουμε πιο παραγωγικοί σε αυτόν τον τομέα και να ενισχύσουμε και εμείς με τον δικό μας τρόπο αυτούς όλους όσους θέλουν να δραστηριοποιηθούν, ιδιαίτερα σε αυτόν τον τομέα, που είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο. Είναι πάρα πολλές οι επιχειρήσεις που μπαίνουν σε αυτόν τον τομέα. Κάποιες είναι με επιτυχία, κάποιες όχι, αλλά έρχονται καθημερινά. Ιδιαίτερα και μετά την επίσκεψη που έκανα την περασμένη εβδομάδα, αρκετοί επικοινωνήσαν μαζί μας για να μας πούν την ιστορία τους, να μας πούν τις εισηγήσεις τους, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε και άλλον την υπηρεσία. Ήδη ξεκινήσαμε από την περασμένη εβδομάδα κάποια πράγματα τα οποία είχαν αναφέρει άτομα που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο
ξεκινήσαμε να τα υλοποιούμε, αλλά με το σύστημα το οποίο παρουσιάσαμε σήμερα, προσαρμοζόμαστε στη νέα εποχή, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, που θα είναι πολύ πιο εύκολο να έχουμε αυτή τη ροή που πρέπει και χρειάζεται για την εξυπηρέτηση τόσο των πολιτών, αλλά και ιδιαίτερα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο.